Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα quiz του Κατενάτσο. Είμαστε για μία ακόμη φορά εδώ πέρα με τον Γιώργο να δούμε τι θα βρει. Την τύφλα μου. Τι θα βρει σήμερα. Θα σου βάλω πάλι κάποιους παίχτες. Το έχω, δεν χρειάζεται. Ναι. Βάλω του γουστάρι, αφού με ξέρεις. Είναι διαφορετικό από την προηγούμενη φορά. Μάλιστα, δεν έχετε κάτι, έχει παίχτες. Και θα ξεκινήσουμε με εύκολο με αυτόν εδώ τον κύριο. Λοιπόν, σαν πρώτη επαφή. Ναι, πρώτη ματιά. Πες το. Ο Μενιάν με κάνει. Δεν είναι. Γιατί έχει αυτό εδώ, δεν είναι. Μποκμπά. Μποκμπά θα μπορούσε να είναι. Ναι, γιατί δεν είναι. Αλλά όμως. Δεν είναι ούτε Μποκμπά. Ο Σιμέν. Του πάρουμε του μαύρου με τη σειρά ναι, τώρα. Χάνω έτσι στην ουσία μου. Ναι. Λέω παίρνει και δεν του βρίσκω. Λοιπόν, άκουσε ναι. Με. Τώρα έχει πει κάποιες απαντήσεις. Από τον επόμενο παίχτη και έπειτα θα έχει τρεις ευκαιρίες να τον βρει. Ευχαριστώ. Ναι. Για να μην το πάρει τώρα, με την ψηφία με τη σειρά. Κάτσε να τον ξαναδώ στα μάτια. Μπορώ να τον ξαναδώ. Κάνε ό,τι γουστάρει. Θα σκέφτεσαι σωστή απάντηση και μετά το δει. Περίμενε. Μίλαν παίζει. Ρε φίλε, μοιάζει πολύ με τον Ποκμπά. Όντως μοιάζει, αλλά δεν είναι. Λουκάκο δεν είναι με τίποτα. Αν θες, μπορώ να σου δώσω μία βοήθεια. Όχι. Ήδη είπα αρκετές και είναι όλες λάθος. Είναι Ολλανδός. Μιλάμε για τελικό πρωτάθλημα πάντα. Ή γενικά. Όχι, δεν το αλλάξαμε. Είμαστε Κατενάτσο, okay. Μιλάμε για Serie A. Σου έβαλα την Premier League παίκτη. Γκάρι! Ολλανδός, θα έλεγα Μιλάν. Θα έλεγα. Ντούμφρις. Το είναι. Μετά θα. Έλα, κάνει η μπάμ, ρε. Όχι, ρε, κάνει η μπάμ με τον Ποκμπά πάρα πολύ. Ναι, συμφωνώ να μου πεις για τον Ποκμπά, αλλά με νιάνο, σημαίνει τώρα. Και με νιάνο, αυτό θα το δαντάκι του. Αυτό είναι καραντούφριτ, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα είναι καραντούφριτ. Και πιο ράνι, δεν γίνεται εδώ. Δεν το. Πορτοκαλί. Δεν πρέπει να είναι τη Ολλανδία στην πλούτα, αλλά έστω το Πορτοκαλί κάπου να το πει. Μετά έχω τρεις απαντήσεις. Γελάζω, τι θα με δείξεις τώρα. Τι θα σε βάλω τώρα. Εδώ. Δεν κοιτάω. Δεν πάτε καλά όλοι σας εδώ ρε φίλε. Αχ μιλε, ποιος είναι ρε, ο τέτοιος. Ο Immobile. Immobile. Θα είναι τέτοιος. Πω πω και πόσα χρόνια με πήγε πίσω στη φωτογραφία. Σαν να βλέπω εμάς. Καρα Immobile. Καρα Immobile ρε φίλε. Αυτό το βρήκε στην μπαρ. Στην μπαρ με αυτός. Εντάξει, οκ. Παιδάκι, γιορτινές μέρες, μην ναι, πιάσουμε ναι, τώρα και. Αχ, δεν γίνεται. Τον Immobile, παιδάκι. Επόμενος που κάνει καραμπάμ. Καραμπάμ κάνει αυτός. Τσαλανόγλου. Ναι. Τον άτιμο, ωραία. Πάμε επόμενο. Πάμε. Πήρασε, ζεστάθηκα. Λοιπόν, εμένα τώρα, και ας είναι χαζομάρθο που θα πω, Ντιμάρκο με φέρνει. Είχα μπει και τα μαλλιά. Μικρό θα είχε μαλλιά. Δεν πειράζει. Με έτσι με έφερε εδώ, κάτι με έφερε. Ντιμάρκο. Δεν ξέρω. Για να σε δούμε εδώ. Περίμενε. Γιατί από τη χώρα που βλέπω εδώ. Ποια χώρα είναι. Δεν ξέρω, δεν είναι χώρα. Είναι ομάδα. Ναι. Αλλά τέτοια χρώματα ρε φίλε, κατά Βραζιλία πάω. Δεν την μπάλα. Ποιο την μπάλα μοιάζει έτσι και στο παιδάκι είναι. Και το σουλούπι του για σύντερφορ τον κάνει. Για λίγο τον βράδυ, θα σε καθυστερήσω. Έχουμε εδώ όλο τον χρόνο μπροστά μας. Μην αγχώνεσαι. Αν θες βοήθεια, του λες. Τι βοήθεια θες να έχεις. Θες να έχεις χώρα, θες να έχεις θέση. Θέση. Ναι. Τη βρήκες και μόνο θέση, οπότε χάλασε τη βοήθεια του σύντερφορ. Τη χάλασε. Α! Όχι, δεν μπορώ. Πες το, δεν πειράζει. Είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή τα μαλλιά δεν μπερδεύουν, αλλά αν κοιτάξει τα μούτρα του. Με φέρνουν τα μούτρα εδώ, αυτό κάτι με φέρνει. Τα μούτρα είναι γνωστά. Έλα. Ναι, ρε. Εύρε. Ρε φίλε, ποιος είναι, αλλά δεν πειράζει, δεν μπορώ. Το παίρνω ποτέ. Ναι. Λαουτάρ. Πω. Δεν παίρνω τα μούτρα του ρε φίλε. Φέρνουν. Ίδιος είναι τώρα. Πάμε, παρακάτω. Λοιπόν. τι δείχνεις πάλι. Πάρε και τον τελευταίο. Τι είναι αυτά που. Πάρε και τον τελευταίο. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα, πέρα από την πλάκα. Ποιο θα μπεις τώρα. Σαν παιδάκι με τις αφτάρες εδώ πέρα, με μοιάζει τον Μπέιλ. Αλλά είναι άκυρο και το ξέρουμε. Όχι, ναι, μου ήρθε τώρα έτσι και θέλω να το πω. Ποιος είσαι, ρε. Και αυτός μοιάζει, να ξέρεις. Τι με τον Τιμπάλα. Μοιάζει με τον παίχτη που είναι. Ναι, λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω τον Πιτσιρίκο, και αυτό για σεντερφόρ με κάνει. Πω, πω. Δύσκολο, ρε φίλε. Εσύ το βρήκες το με τη μία, όταν το έφερες. Εντάξει. Α, το βρήκες. Ποιο, καμιά απάντηση έχεις. Τι θες. Βοήθεια. Τι βοήθεια θες. Θέση, εθνικότητα, ομάδα. Θέση. Ναι. Το λες και δεύτερο φορ, το λες και extreme, το λες και δεκάρι. Τον κερατούκλι. Ντιμάρκο δεν είναι. Ποιο Ντιμάρκο, σε λέω τώρα. Φορ, δεύτερο φορ και extreme. Και δεκάρι. Αφού δεν με βοήθησε. Δεν μπορώ. Έχει άλλε δύο απαντήσει. Πε, δώσω άλλε δύο. Θα δώσω. Πελεγκρίνη. Γιατί γέλασε όμω, γιατί χαμογέλασε. Δεν είναι ο Πελεγκρίνη, ρε φιλέ. Αλλά χαμογέλασε. Μα δεν είναι ο Πελεγκρίνη. Τι άλλο για να χαμογέλασε. Κάπου εκεί πηγαίνω τώρα. Δεν σε κάνω. Κάπου εκεί πάω τώρα. Άρα. Άρα τι. Άρα ποιο είναι. Α, δεν είναι ο Πελεγκρίνη.
Εδώ Μαντσίνη. Αλλά μην πεις συντρεφό και αυτά δεν είναι. Χριστάντα. Όχι, ούτε καν αυτά που είπες. Δεν ποιος είναι, δεν πειράζει. Την μπάλα. Το είχα πει πριν. Το είχα πει. Κάπως το ανέφερες. Ναι. Γι' αυτό δεν έλεγα την απάντηση. Αλλά ναι, δεν το έδωσα. Δεν πειράζει, ναι, γιατί όντως. Κοίταγε πόσο χαμογέλασε με τον Πελεγκρίνη. Είναι αφού. Άμα δίνω Πελεγκρίνη, φίλε, και σε λέω τώρα ίδια θέση. Είχα δώσει την απάντηση. Το μυαλό μου νομίζω ότι είχα δώσει την απάντηση. Δεν είναι. Δεν είναι, φίλε. Και όταν τον τυπάλα, πώ είναι πέρα. Δεν μοιάζει. Εδώ θα σου δώσω μισό πόντο. Άντε μισό, δεν πειράζει. Κοίτα, κοίτα εδώ, δεν το μικρό δε. Δεν μου μοιάζει όμως καθόλου. Έλα που δεν μοιάζει με την μπάλα. Αυτό σαν παιδάκι είναι ακόμα έτσι φυσιογνωμικά, ρε παιδί μου, δεν είναι. Ούτε γένεια δεν έχει ακόμα την μπάλα. Αυτό έτσι δηλαδή είναι. Ναι. Εύκολο τώρα ναι, να το. Εντάξει, δεν πειράζει, ωραία. Τώρα θα σε πάω. Πού? Σε δύο παλιά τη σειρά. Τρία άτομα είναι στην ουσία. Και μετά θα πάμε εθνική Ιταλία. Άιτε, βάλε. Εντάξει. Πάμε, ρε. Ξεκινάμε με ένα εύκολο. Σε ευχαριστώ. Ζιντάν, η Γιουβέντους. Σε ευχαριστώ. Αυτό το έκανες για μένα. Έτσι, να με κάνεις λίγο. Κάτσε λίγο. Επόμενο είμαστε εδώ. Ματεράτσι ο ένας και από εκεί πέρα είναι ο Ρουί Κώστα. Τσακ μπαμε. Ναι. Ωραία. Πάμε να πιάσουμε εθνική Ιταλία. Εύκολα με βρήκες. Πάμε. Ντερόση. Άντε ρε βλάκα. Τι ρε. Το βρήκα κατευθείαν. Ψέματα λες. Αλήθεια. Ναι. Τι ζημιδεύει το νούμερο που 10 και τον βάλαμε τον Τεντερό. Στην Εθνική Ιταλία το 10 πάει από Euro σε Euro, από Μουντιάλ σε Μουντιάλ, κάθε χρόνο το παίρνει. Πίσω του πρέπει να είναι και ο Μπουφόν. Αχ, τον αλήτη. Αυτό φίλε μου θα σου πω και την ιστορία. Το ξέρει δηλαδή. Με αφήνει να σου πω και την ιστορία του. Λέω. Πες την ιστορία. Είναι ο Τότι, είναι στο, νομίζω είναι στα ημιτελικά του Euro του 2000, ο Βάντερ Σαρ στο τέρμα. Και ήταν πάρα πολύ ψηλό ο Βάντερ Σαρ. Δεν θυμάμαι σε ποιον το είπε ο Τότι. Τον λέει, κοίτα, θα το κάνω, λέει, αλλά πανάκια. Κουκιάιο λέγεται στα ιταλικά. Κουκιάιο, πώς? Κουκιάιο είναι το κουτάλι. Τώρα, γιατί το λέω. Επειδή έτσι, κάνει μάλλον αυτό. Ναι, τώρα θα το κάνω τέλος πάντων αυτό εδώ πέρα. Το spooning, πώς να το πω, ναι, το κουτάλιασμα. Το σκάψιμο, μάλλον ναι, ναι, που κάνει. Παρακάτω. Αλήθεια, είσαι μεγάλο. Ναι, το ίδιο. Είναι άλλο ένα πανέγκα. Πύρλο. Ναι. Γιατί έβγαζε γλώσσα σε εκείνο το διάστημα ο τερματοφύλακας. Όχι, δεν έβγαζε γλώσσα. Έκανε κάτι περί. Ήταν λες και είχε πάρει αναβολικά και κουνιότανε πάνω κάτω σαν πιθήκη. Πάρτα, χαλάρωσε το λέει. Ναι. Κασάνο. Άντε ρε βλάκα. Ναι. Άλλο. Δεν κρύβω αρκετά τα μούτρα. Όχι, Κασάνο είναι. Ωραία. Αφού γελάω όλο. Τώρα το τελευταίο είναι ακριβώς το ίδιο Euro. Ναι. Εδώ. Τώρα εντάξει, χαζομάρα έκανες. Πανεύκολο, ναι. Πολύ τέλειο. Αυτό ήταν το quiz. Καλό quiz. Δύσκολο. Τι στις αρχές με τα παιδάκια δύσκολο ήταν. Τα βρήκες τέτοια. Ναι. Χριστούγεννα έρχονται και άλλοι κάνουν ένα δώρο. Ναι, άντε, ναι. Και κάτι στα κουίζ. Στεναχώρησα πολύ, ρε φίλε. Τα κουίζ, ρε φίλε, δεν ήταν. Με τα παιδάκια ήταν λίγο δύσκολο, δεν ήταν πολύ. Λαουτάρο, πότε τον έρθω. Ακόμα να παιδευόμουν. Επειδή μου τόπο το βρήκα. Στο μεδιέτα έμοιαζε. Μεγάλο. Τώρα εντάξει, αυτό ήταν πολύ basic. Αυτό ήταν βασικό. Το ότι το πανέγκα του 2000, του Πύρλο. Τον Κασάνο δεν περίμενα να βρει. Και τον Τερόζ δεν περίμενε γιατί φορούσε το 10. Ναι. Οπότε από τη νέα χρονιά θα σου βάλω πιο δύσκολα. Βάλε. Θέλω δύσκολα. Λίγο να έχει, ναι, να έχει σωσούρε. Αλλά βάζει και κανένα old school. Λοιπόν, αυτό ήταν το quiz. Πολύ σύντομο. Ναι. Και δεν το περίμενα τόσο σύντομο εγώ. Τώρα δηλαδή στον Κασάνο περίμενα να φάμε κανένα τρίωρο. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο τη χρονιά. Καλέ γιορτέ σε όλου. Ευτυχισμένο το νέο έτο. Υγεία να έχει ο κόσμος πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Να τους φέρει νέα χρονιά όλο τον κόσμο ό,τι τους στέρισε ή ό,τι δεν τους έδωσε την προηγούμενη. Και θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας τώρα για το επόμενο Κατενάτσο 2024 πλέον. Ναι. Εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι. Να είστε εδώ πέρα και τη νέα σεζόν μαζί μας, τη νέα χρονιά. Οπότε τα λέμε από το 2024 τώρα.